που είναι πρωί, τις μεσημεράκι, και είναι δύο φιλινάδες μέσα στο σπίτι και μιλάνε. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είναι φανερά αναστατωμένη, το μαλλί αυτό. Πίνει τον καφέ. Έχω τεράστιο πρόβλημα, λέει στην αρχή. Ρε παιδάκι μου, πώς το έχει 4 μέρες τώρα. Όταν φεύγει ο άντρας μου το πρωί, να σου εξηγήσω, πριν 4 μέρες. Φεύγει ο άντρας μου. Χτυπάει το κουδούνι. Πάω, βάζω το ματάκι, κοιτάω ένας νεαρός. Καλός, ομορφούλης. Ναι. Ανοίγω την πόρτα. Παρακαλώ, πάνω, ούτε στο λόγο δεν έφτασε. Μου δίνουν να χαστούν. Με πετάει κάτω εκεί μπροστά, στο χόλ. Κλείνει την πόρτα, το τι μου έκανε, άλλο πράγμα. Μισή ώρα πάμε το κεφάλι και μετά έφυγε τρέχοντας. Σοβαρά, λέει, κάτσε, κάτσε. Την επόμενη μέρα, με το που φεύγει ο άντρας μου, εγώ φτιαχνόμουν, ακούω το κουδούνι, λέω, μπορεί να είναι και αυτός. Βάζω το ματάκι, αυτός ανοίγω. Τι θες, καλέ, του λέω, τι θέλω, δύο χαστού και με πετάει κάτω, λέει. Το τι μου έκανε μια μισή ώρα, απερίγραπτο. Σου πρέπει να βάλει. Και πού είσαι, εκθέσει, λέει, εκθέσει. Χτυπάει το κουδούνι. Εγώ το μπήκε στο μυαλό μου, λέω, αυτό θα είναι. Ανοίγω πολύ τσακουκάλι. Τι θες, ρε, πρωί-πρωί, του λέω, μου δίνει μια μπουνιά. Με γραπώνει και με πετάει στην κουζίνα. Το τι με έκανε με στην κουζίνα, στο ψυγείο, πάνω στην ηλεκτρική, στα μικροκύματα παντού. Άλλο πράγμα, 4 ώρες με βίαζε. Έχω πρόβλημα, τι πρόβλημα, καλέ, λέει, σήμερα το πρωί. Ήρθε, λέει, πρωτούρθεις εδώ, με έβαλε μέσα. Το τι έγινε στο σαλόνι, δεν περιγράφεται εκεί που καθόσουν πάνω στο τραπέζι, κάνω στην τηλεόραση παντού. Έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις, μωρή τρελίλη. Ήθελα να μάθω αυτός ο νεαρός τον άντρα μου τι τον θέλει. Ωραία, δεν καλή. Έχω εγώ ένα σταθοειδή ανέκδοτο, δεν ξέρω να σε ενδιαφέρει. Έλα, πείτε την αλήθεια. Δεν ήρθατε για εκπομπή σήμερα. Αλλά πρέπει να σας πω μια μικρή ιστορία πίσω από αυτό το ανέκδοτο. Με σταμάτησε ένας τύπος. Ιστορία πριν το ανέκδοτο. Κάτσε, βρε Γιάννη μου. Κάτσε, βρε μουλάκι. Μισό λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Παιδιά, 4 ποτά στο 3. Σε δευτερόλεπτο. Όταν θα χτυπάει το κεφάλι του, θα καταλάβετε. Μισό λεπτό. Θα πεις ανέκδοτο τύπου Στάθη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θα πεις και ιστορία πριν το ανέκδοτο. Θέλω να δικαιολογηθώ. Καταρχήν δεν έχει τέλος. Εντάξει, θα τα ξεκαθαρίσω να πάρω. Όσο θα γελάσουμε στη διάρκεια σας. Κάτσε να είμαι έτοιμος εγώ. Επίσης έχω να σας πω, με σταμάτησε Σάββατο πρωί στη μέση του δρόμου ένας τύπος και μου είπε αυτό που θα σας πω τώρα. Ήταν ένας τύπος και πήγε στο γιατρό. Είχε ένα πρόβλημα αυτός. Ανοίγει την πόρτα και ήταν η γραμματέας του γιατρού, φίλε Αντώνη. Μπαίνει μέσα και λέει, καλημέρα σας. Του δείχνει κατευθείαν, κάθεται. Έχω ένα μικρό πρόβλημα με την φωνή μου. Ξέρετε, μου φεύγει ένα ήχος, λέει η γραμματέας. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Συνήθως οι πελάτες που έρχονται στο ιατρείο του κυρίου Καραμπούρδου που λέει έχουν όλοι προβλήματα. Είχα ένα μικρό άγχος μήπως και με κοροϊδεύατε. Τι λέτε. Εμείς είμαστε επιστήμονες, λέει. Δεν είναι... Πώς σας λένε, Παπαδόπουλος. 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 Μπορώ να το δω τώρα το γιατρός. Μισό λεπτό, λέει, με την επικοινωνία. Γιατρέ μου, είναι ο Παπαδόπουλος. Μπορεί να περάσει. Α, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Περάστε, κύριε Παπαδόπουλος, σας ευχαριστώ πολύ. Ανοίγει την πόρτα. Γιατρέ, ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατρέ μου, καλημέρα. Του λέει τέτοια, καθίστε. Κάθεται ο τύπος, ανοίγει την πόρτα, άμα χρειαστείτε κάτι θα είμαι έξω. Κλείνει την πόρτα και βγαίνει έξω. Λέει ο γιατρός, σας ακούω. Γιατρέ μου, ξέρετε, έχω ένα πρόβλημα με την φωνή μου και γιατί, λέει, έχετε πρόβλημα, το σι που ακούω είναι μικρό. Έχω ακούσει και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το... Ναι, λέει, ξέρετε, επειδή έχω γνωστό τον μπάγκαλο και θέλει να με βάλει στην ΕΤ να λέω τα μάτς, θα ήθελα να φτιάξω αυτό το σι προκειμένου. Πώς θα... να μην γίνουμε και σε ρεζίλ. Μην ανησυχείτε. Δεν είναι τίποτα, μισό λεπτό, επικοινωνία. Δεσποινής, ελάτε σας παρακαλώ μέσα με το... Γιατρέ μου, παρακαλώ, γράψτε, λέει, ένα συχτηρίν φάρμακο να πάρει ο άνθρωπος εδώ. Είναι καλό. Τι λέτε, το έχω πάρει κι εγώ, λέει, είναι καταπληκτικό. Η αλήθεια είναι, το έχω πάρει κι εγώ, λέει, θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα. Είναι καταπληκτικό, το έχω πάρει κι εγώ, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, όλοι μαζί και φεύγουν. Αυτό ήτανε. Όχι, όχι, έχει ακόμα λίγο. Άμα ήταν έσα, με δέρανατε τώρα. Είναι χειρότερο το τελείωμα, αλλά... Καλό. Την επόμενη μέρα το πρωί ο γιατρός είναι μέσα και κάτι έγραφε. Κάτι έγραφε. Ακούει απ' έξω φασαρία, μπουνιές, κλωτσίες, σκοτωμός. Ανοίγει την πόρτα, η γραμματέας είναι με δύο μάτια ανάσκελα και ο τύπος είναι μέσα έξαλλος. Του λέει ο γιατρός, τι πάθετε, θα σε σκοτώσω, ρε. Με κατέστρεψες. Εντάξει.
Εντάξει, βλακία ήταν, αλλά. Με συγχωρείτε. Τα άκουσα και πριν. Ήθελα να σα το πω. Καλό ήταν. Εγώ πρέπει να σα πω μπράβο που κατάφερε να διαχωρίσει του ήχου του καθενό. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό. Το λέγαμε το μεσημέρι και καθόμαστε μετά, πήραμε όλοι από ένα ρόλο και όλη την ημέρα μα αντίστοιχο. Ποιοι. Όλοι παρέα και ο γιος μου μαζί. Η οικογένεια έτσι πέρα. Θα δεις αύριο όταν βγεις στον δρόμο έξω, θα καταλάβεις. Γίνατε καλά εδώ μεταξύ. Η μάνα μου τα κόλλησε όλα. Στην κατηγορία ανέκδοτα με παπαγάλους, έχουμε επίσης μας ταράξετε στα μηνύματα ότι θέλετε να δείτε τη συνέχεια της θεσσενής του ιδιοκτήτη του παπαγάλου. Θα το κάνουμε αυτό μετά τώρα προς το τέλος. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Η ευθύνη δικιά του. Αυτό θέλει. Εγώ δεν ήθελα να του πω αυτό το ανέκδοτο. Γιατί, ποιο ήταν ο λόγο του. Υπάρχει, δεν ψάχνα να βρω την κατάλληλη ευκαιρία για να πω το ανέκδοτο, αλλά φαγώθηκε αυτό και αυτό συμπαρασύρει εσένα και εμένα στον όλεθρο. Σου το λέω, Αντώνη, από τώρα για να ξέρει. Μία κυρία ήθελε να αγοράσει ένα πουλάκι. Μάλιστα. Και μπαίνει που λέτε σε ένα μαγαζί, από αυτά τα πετσόπουλα, τα πουλάκια, τα είδε κάτι οχέ, είδε κάτι κατσόχι, και πήγε στα πουλάκια. Αχ, λέει, τι ωραία πουλάκια. Αυτό το πουλί πόσο κάνει, αυτό ο παπαγάλο είναι καταπληκτικό, μιλάει ισπανικά, ιταλικά, αυτό κτλ. Πόσο κοστίζει, 2.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, λέει πολλά λεφτά. Λέει βεβαίως, λέει διαλέξτε κάποιον. Λέει αυτό το κακομούτσο δεν ήταν ένα καθένα. Μα τι γούστα έχει την κυρία μου, λέει. Ο συγκεκριμένος παπαγάλος κάνει 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ! Γιατί κάνει 10.000 ευρώ, λέει αυτός ο παπαγάλος. Ήταν του Μπρους Λι. Και είναι εκπαιδευμένος καρατερίστας. Στην ουσία λέει δεν είναι μόνο παπαγάλος. Αυτός είναι λέει παπαγάλος παύλα σωματοφύλακας. Για να σα καταλάβετε, λέει, και παίρνει το πουλί μαζί και πάει στον ειδικό χώρο που είχε μέσα. Θα του δώσω μια εντολή, λέει, του παπαγάλου και θα πάθετε πλάκα. Αφήνει τον παπαγάλο πάνω σε ένα κάθετο, σε ένα καλαδάκι. Γύρισε και του λέει, παπαγάλε, καρέκλα καράτε. Καρέκλα καράτε. Παπαγάλο και πάει, τις δύο νέα και τις πάει σε 10 κομμάτια. Έχει πάθει πλάκα κύριε. Αχ κυρία μου, λέει, να μου το διγόταν, δεν το πίστευα. Λέει, συμβαίνει με όλα. Λέει, δοκιμάσαι. Παπαγάλε, ντουλάπα καράτε. Ντουλάπα καράτε. Κράου, 1000 κομμάτια. Δίνει 10.000 ευρώ, το βάζει εδώ και φεύγει και το σπίτι. Μπαίνει στο σπίτι, ο άντρας διάβαζε εφημερίδα. Πού είσαι να μου αρκιάρκεις, λέει. Πού είναι σου τα λέω, άντα, έχω κάνει την αγορά του αιώνα. Αγόρασα ένα καταπληκτικό πουλί. Ποιο είναι αυτό, λέει, το ψοφίμι, λέει, πήρες και έδωσε λεφτά για αυτό το πράγμα. Καλέ, αυτός ο παπαγάλος, λέει, είναι ψοφίμι. Αυτός είναι, πώς το λένε, είναι σωματοφύλακας, είναι καταπληκτικό. Τι σωματοφύλακας, λέει, αυτός δεν μπορεί να κοιτάξει απέναντι, λέει. Καλέ, μην το κορεδεύεις το πουλί, είναι εκπαιδευμένος. Πώς το έδωσε, λέει, 10.000. Καλά, ρε Φλαμίνη, σου 10.000 για αυτό το Φρωμόπουλο. Καλέ, σου λέει, είναι σωματοφύλακας, καλέ, ξέρει καράτε, καράτε, αρχίδια καράτε, ξέρει. Αρχίδια. Από εδώ, από αυτό το ανέκδοτο ξεκίνησαν και βγήκαν όλα τα προηγούμενα που είναι έχω πει. Είναι η μάνα των ανεκδότων αυτό. Αυτό το ανέκδοτο είναι εβραϊκό. Εβραϊκό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς. Και πρωταγωνιστεί ο Νταγιάν. Ο Νταγιάν ήταν στρατηγός των Εβραίων και μετέπειτα πρωθυπουργός. Το χαρακτηριστικό του Νταγιάν και πάνω σε αυτό στηρίζει το ανέκδοτο ήταν ότι φορούσε στο μάτι του, δεν είχε μάτι και φορούσε και με το που φοράνε οι πειρατές. Την καλή μέρα. Σε όλο τον κόσμο ήταν γνωστός, ο γνωστός μονόφθαλμος Νταγιάν. Ο Νταγιάν ήταν ιδιαίτερα, ξέρεις τώρα μιλάμε για Ισραήλ, ήταν ιδιαίτερα αυταρχικός, πώς το λένε, αυστηρός και όχι μόνο, είχε κάνει τη Μοσάντ τότε. Όλοι. Είναι Σαντάμ Χουσέιν κατηγορία. Ναι, κάπου εκεί. Τώρα μιλάμε για 30-40 χρόνια πριν. Ναι. Εδώ μεταξύ το σκηνικό έχει ως εξής. Όλοι στο Ισραήλ τον αγαπούσαν, κανείς δεν είχε κακές κουβέντες, εκτός από ένα παπαγάλο. Ο οποίος παπαγάλος είναι πολύ μεγάλο άκτη. Τον είχαν και κρεμασμένο κάπου και όλη τη μέρα. Τι πιέσαι τα γιά, τι πιέσαι τα γιά, τον παίρνει τα γιά, τον παίρνει τα γιά. Το γειτονιά, ας πούμε, άρχισε το. Πιάσανε τον ιδιοκτήτη του, λένε παιδί μου, θα μας κάνει κανένα κακό, θα έρθουν εδώ, θα μας κλείσουν φυλακή. Πάει, τον πιάνει, σε παρακαλώ. Τι πιέζει τα γιά, τι πιέζει τα γιά. Τον πήρε, τον έβαλε κάπου μακριά για να αποποιηθεί τις ευθύνες, αλλά εκείνος εκεί. Τον παίρνει ο Νταγιά, Νταγιά, τον παίρνει το μαγιά. Περνούσε ένας πράκτορας και βλέπει τον παπαγάλο με το οποίο φωνάζει καμιά δεκαριά, γραπώνει το κλουβί, τον βάζει σε μπαλαούρο, ξύλο, δώσ' του εκεί, νερά του παιδού. Πιέζει τον Νταγιά, πιέζει τον Νταγιά. Με τα πολλά έφτασε στα αυτιά του Νταγιάν. Λέει, φέρτε μου τον παπαγάλο εδώ μπροστά, ήταν τον Νταγιάν με το μάτι. Του βάζει τον παπαγάλο. Για λέγε του λέει τον παπαγάλο. Πηγαίνει ρε, πηγαίνει ρε, πηγαίνει ρε. Πώς τε λέει έτσι, και λέει τα πρωτοπαλίκαρα, δέστε τον λέει, το δένουν γύρω γύρω του παπαγάλου, σου με το φτερό. Το ανοίγουν το δόντι, του βγάζουν γλώσσα και του κόβουν τη γλώσσα. Δύο ώρες έκανε να συνέλθει ο παπαγάλο. Πάει να ανοίξει το στόμα. Του βγάζουν το καλώδιο, πάει ο Νταγιάν μπροστά και του λέει, έχεις να πεις τίποτα τώρα. Παπαγάλος τον. Γυρίζει την πλάτη να φύγει ο Νταγιάν, φωνάζει ο παπαγάλος. Γυρίζει ο Νταγιάν του λέει. Ωραία. Από αυτό ξεκίνησαν τα ανέκδοτα με τον παπαγάλο. Η μητέρα όλο τραγουδιόταν.
Παπαγάλο. Τι είναι αυτός ο παπαγάλος. Μερακλής ο παπαγάλος. Ένα πολιτικό ανέκδοτο.